Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ἐλλήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενη στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίων των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Αφήστε. Τις τελευταίες μας συνάξεις, κάναμε λόγο για την αίρεση της νέας εποχής και σκέφτηκα σήμερα να συνεχίσουμε για να δούμε γενικότερα αυτό το φαινόμενο των αιρέσεων και θα δείτε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι οι αιρέσεις δεν είναι μόνο στο επίπεδο το δογματικό, είναι δηλαδή διδασκαλίες αντίθετες με την πίστη στον Θεό, στον μόνο αληθινό Θεό, στον Κύριο και στην Εκκλησία, αλλά είναι και σε επίπεδο ηθικό, δηλαδή είναι αντιλήψεις αντίθετες με την ηθική διδασκαλία του Χριστού μας, οι οποίες και αυτές έχουν διαβρώσει πάρα πολύ τα μέλη της Εκκλησίας μας και είναι και σε επίπεδο κοινωνικό, δηλαδή υπάρχουν και άλλες αντιλήψεις κοινωνικές και κατεξοχήν αυτές που σπέρνονται μέσα από τα διάφορα κοινωνικά συστήματα, οι οποίες αλλοιώνουν και αυτές την αλήθεια, προσβάλλουν, νοθεύουν την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Όταν, για παράδειγμα, κάποιος κάνει κέντρο της ζωής του τα χρήματα ή τις ειδονές, τις αρχικές ειδονές, και σου λέει αυτό μόνο υπάρχει, τίποτα άλλο που θα σε κάνει ευτυχισμένο, αυτός εισάγει μία αίρεση σε ηθικό επίπεδο, όχι σε δογματικό, σε ηθικό. Όταν ένα κοινωνικό σύστημα σου λέει ότι ο παράδεισος είναι εδώ στη γη και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, εισάγει μία αίρεση σε κοινωνικό επίπεδο και όλα τα κοινωνικά συστήματα είναι εγκοσμιοκρατικά, έτσι, δηλαδή εξαντλούνται στην ιδέα ότι ο παράδεισος είναι στη γη και πρέπει να φτιάξουμε τη γη έτσι ώστε να ζήσουμε λίγο χαρά, και γι' αυτό η κρίση είναι το μέγιστο κακό, και το να μην έχεις χρήματα και δουλειά, να μην είσαι δούλος δηλαδή. Ας δούμε λοιπόν τις αιρέσεις γενικώς, έχοντας αυτά υπόψη μας. Στις μέρες μας πολύ μονιοί, άγριοι, μονιός είναι το αγριογούρουνο. Έτσι είναι από τον 79ο ψαλμό αυτή η έκφραση. Πολλά λοιπόν αγριογούρουνα λιμένονται την άμπελο της Εκκλησίας που έχει φυτευτεί από τον Χριστό, και αυτή η μονή, αυτά τα αγριογούρουνα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι εχθροί, οι οποίοι είναι δύο ειδών. Η Εκκλησία έχει δύο ειδών εχθρούς. Και όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τους παπάδες, έτσι, ούτε τους δεσποτάδες, όπως εννοεί ο πολύς ο κόσμος λανθασμένα, αλλά εννοούμε το σώμα του Χριστού, το οποίο αποτελείται από όλα τα ζωντανά κύτταρα. Τους ανθρώπους δηλαδή, τους Αγίους, την Αγία Τριάδα βεβαίως στην κορυφή, την Υπεραγία Θεοτόκο, τους Αγίους και όλους τους ζωντανούς χριστιανούς, τους χριστιανούς δηλαδή που ζουν με
μυστηριακή και ασκητική ζωή. Αυτή είναι τα ζωντανά κύτταρα του σώματος του Χριστού και αυτοί όλοι αποτελούν την Εκκλησία. Όλα τα άλλα μέλη της Εκκλησίας, οι βαφτισμένοι δηλαδή, που τυπικά ανήκουν στην Εκκλησία, είναι σε μια προβληματική σχέση με το σώμα του Χριστού, εφόσον δεν έχουν εξαγιαστεί και δεν έχουν αυτή τη ζωντανή μυστηριακή και ασκητική ζωή που να τους εξασφαλίζει δηλαδή την υγεία, την πνευματική, είναι σε μια προβληματική σχέση είτε μιας ας πούμε προσωρινής αποκοπής, αυτό που λέμε αφορισμός, έτσι, μελικός αφορισμός. Η Εκκλησία δεν σου στέλνει χαρτί να σου πεις αφορισμένος, αλλά σου λέει ότι αν για παράδειγμα τρεις Κυριακές δεν πας στην Εκκλησία είσαι αφορισμένος. Αφορισμένος τι θα πει, είσαι πεθαμένος. Φταίει η Εκκλησία, σε πέθανε η Εκκλησία ή ο Χριστός, όχι βέβαια, εσύ πέθανες γιατί δεν πεις να φας. Η ψυχή σου τόσο αντέχει, τρεις Κυριακές αντέχει χωρίς τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Κοινωνία ουσιαστικά, έτσι. Φανταστείτε τώρα πόσοι Έλληνες είναι πεθαμένοι πνευματικά, εκατομμύρια, αφού μόνο το 3% εκκλησιάζεται σύμφωνα με τις στατιστικές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι τα πιο πολλά μέλη, ή τέλος πάντων μην πούμε πολλά ή λίγα, πολλά, αρκετοί πάντως είναι σε μια προβληματική σχέση με το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και δεν ξέρουν καν τι είναι Εκκλησία. Ε? Και λένε Εκκλησία, Εκκλησία και ενώ τους παπάντες και τους δεσποτάδες. Είναι πλήρης άγνοια. Η Εκκλησία λοιπόν, όπως την ορίσαμε, έχει δύο εχθρούς, δύο ειδών εχθρούς. Ο πρώτος είναι οι εχθροί που έρχονται απ' έξω, το πρώτο είδος. Και το δεύτερο είδος είναι αυτοί που έρχονται από μέσα. Οι πιο χειρότεροι είναι αυτοί που έρχονται από μέσα. Αυτοί που έρχονται απ' έξω είναι οι διάφοροι άθεοι, αντίθεοι, με ένα λόγο ιδιώκτες, όπως ήταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, όπως είναι σήμερα ας πούμε τα αντίχριστα συστήματα της νέας εποχής κλπ. Οι νεοπαγανιστές που απειλούν να μας φάξουν και θα το κάναμε πολύ ευχαριστή αν μπορούσαν κλπ. Κλπ. Αυτοί όλοι είναι απ' έξω. Αυτούς η Εκκλησία δεν τους φοβήθηκε ποτέ. Μάλλον είναι και αφορμή χαράς. Γιατί όταν υπάρχουν τέτοιοι διωγμοί, αναδεικνύονται πάρα πολλοί Άγιοι και πάρα πολλοί μάρτυρες. Τώρα στη Ρωσία, ας πούμε, που είχαμε το άθεο καθεστώς του κομμουνιστικού για 70 χρόνια, έχουμε εκατομμύρια Αγίων. Νομίζετε ότι οι Άγιοι είναι μόνο αυτοί που είναι επώνυμοι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Άγιοι, ίσως και μεγαλύτεροι από τους επώνυμους, που θα αποκαλυφθούν όταν ο Θεός θέλει. Με τους εξωτερικούς εχθρούς η Εκκλησία λαμπρύνθηκε και μεγαλύνθηκε. Και αυτοί είναι που με τα αίματά τους πότισαν τον αμπελώνα του Κυρίου. Εκείνο που φοβήθηκε η Εκκλησία πάρα πολύ είναι ο εσωτερικός εχθρός. Και αυτός είναι η αίρεση. Πάλι όπως την ορίσαμε, έτσι, όχι μόνο σε δογματικό επίπεδο, να νοθεύσουμε δηλαδή την αλήθεια για την Αγία Τριάδα ή την αλήθεια για την σάρκωση του Χριστού, για την υπόσταση του Χριστού κλπ. Αλλά και η αίρεση σε ηθικό επίπεδο, όπως και σε κοινωνικό. Όταν ιδρύθηκε η Εκκλησία του Χριστού επί της γης, όπως το ξέρουμε από την εκκλησιαστική μας ιστορία, δεν εγκαταστάθηκε σε φιλικό έδαφος, αλλά σε εχθρικό έδαφος. Δηλαδή όλος ο κόσμος είναι το εχθρικό έδαφος στο οποίο εγκαταστάθηκε η Εκκλησία. Γιατί είναι εχθρικό έδαφος ο κόσμος? Διότι η γη μετά την πτώση των πρωτοπλάστων έγινε δαιμονοκρατούμενη. Δηλαδή κρατήθηκε, κυριαρχήθηκε από τους δαίμονες. Ο Θεός του κόσμου τούτου, όπως το λέει ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής, είναι ο διάβολος. Και είναι εκείνος ο οποίος με την πτώση των πρωτοπλάστων
δεν κατέκτησε μόνο αυτούς, αλλά και τη γη. Όταν λέμε ότι κατέκτησε, δεν εννοούμε ότι ο Κύριος του αιώνος τούτου είναι ο διάβολος, γιατί ο Κύριος πάντοτε παραμένει ο Θεός, με κεφαλαίο θήτα, όλων. Αλλά ότι ο Θεός επέτρεψε, παραχώρησε στο διάβολο να ασκεί επιρροή επί των ανθρώπων και επί της αλόγου κτίσεως. Και στα ζώα δηλαδή, τα άλογα, επιρροή ασκεί ο διάβολος κατά παραχώρηση του Θεού. Έτσι οι άνθρωποι μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να γίνουν οργανά του. Και σήμερα γίνονται. Και παλιά γινόντουσαν ακόμα πιο εύκολα, πριν τη σάρκωση του Λόγου του Θεού. Υποτάσσονταν με πάρα πολύ μεγάλη άνεση, γι' αυτό και ήταν ειδωλολάτρες και ήταν υποχείρια στην κυριολεξία των δαιμόνων. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει ο άνθρωπος. Γι' αυτό χρειάστηκε να γίνει σάρκωση, να πάρει ο Θεός σάρκα δηλαδή, για να μας ελευθερώσει από αυτή την τυραννία των δαιμόνων. Που οι άνθρωποι δηλαδή σχεδόν αναγκαστικά υποτάσσονταν στους δαίμονες και γινόντουσαν οργανά των δαιμόνων. Βέβαια, όταν εμφανίστηκε η Εκκλησία με την Πεντηκοστή και θεμελιώθηκε βέβαια από τον Κύριό μας, ο διάβολος συντρίφτηκε. Συντρίφτηκε πάνω στο Σταυρό του Χριστού και νικήθηκε. Αλλά και πάλι ασκεί επιρροή σε αυτούς οι οποίοι δεν αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνει ο Χριστός, δεν εντάσσονται σωστά μέσα στο σώμα του Χριστού την Εκκλησία. Και τώρα δρά ο διάβολος, αλλά όχι ανεξέλεκτα. Έτσι ο Θεός πάντα του βάζει τα όρια. Δεν τον αφήνει τελείως ελεύθερο, γιατί αν τον άφηνε θα μας είχε διαλύσει τελείως. Μέχρι να τελειώσει η ιστορία του κόσμου θα υπάρχει και αυτή η ελεγχόμενη δράση του διαβόλου. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο και θα αυξάνει η κυριαρχία του. Μας το έχει προβλέψει ο Κύριος στην Αποκάλυψη, ότι στους έσχατους χρόνους οι άνθρωποι θα γίνουν δαίμονες. Σχεδόν σαν δαίμονες, δηλαδή θα κυριαρχούνται σχεδόν απόλυτα τους δαίμονες. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Και το βλέπουμε στην εποχή μας με την κυριαρχία των αλόγων παθών και την διαφήμιση των διαστροφών κλπ. Πώς δρά ο διάβολος, προσέξτε. Πρέπει να ξέρουμε τις μεθόδιες του διαβόλου. Τι κάνει ο διάβολος? Ο διάβολος κατά βάση δεν αρνείται τον Χριστό, ούτε τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά τι κάνει, την οθεύει. Όταν είδε ότι πλέον η ισχύς του καταρακώθηκε με το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, τότε άρχισε να εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο της νοθείας. Δεν έρχεται να πει ότι ο Χριστός δεν είναι τίποτε, αλλά λέει, ναι βεβαίως, εγώ δέχομαι τον Ιησού Χριστό, βεβαίως. Αλλά ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός σπουδαίος άνθρωπος. Το σταματάει εκεί. Αλλά δεν είναι Θεός. Βλέπετε, νοθεία. Αυτό που λένε πάρα πολύ σήμερα, πολύ καλός άνθρωπος. Είναι εποχήτες, μεγάλος μύστης, μεγάλος φιλόσοφος. Ναι, μέχρι εκεί. Αυτή είναι η νοθεία. Ή το άλλο, βεβαίως είναι Θεός, αλλά δεν έγινε άνθρωπος, άλλη νοθεία. Ήτανε φαινομενικά άνθρωπος. Το λένε άλλη αιρετική αυτό. Που πίσω πάλι ο διάβολος. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή με κάθε τρόπο επιδιώκει να δημιουργήσει ο διάβολος μια απόκληση από την αλήθεια. Και αυτή η απόκληση από την αλήθεια λέγεται αίρεση. Αυτό είναι η αίρεση. Στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή πριν έρθει ο Χριστός μας, ο Κύριος μας προειδοποίησε
Και βλέπουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο της νοθείας. Η νοθεία της αλήθειας αρχίζει από την Καινή Διαθήκη. Και μας προειδοποίησε γι' αυτό ο Κύριος. Οι Εβραίοι είχαν την πίστη τους στον Ιαχβέ, στον Θεό, και κανείς δεν σκέφτηκε να αλλοιώσει την πίστη των Εβραίων, να βάλει μια αίρεση δηλαδή στους Εβραίους. Δεν προέκυψε θέμα νοθείας η αίρεση στην Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, ίσως θα έχετε διαβάσει για την αίρεση των Σαδουκαίων ή των Φαρισαίων. Αλλά εκεί η λέξη αίρεση σημαίνει μερίδα, κομμάτι, και όχι λαθεμένη απόκληση από την αλήθεια. Ενώ από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός έχουμε πλήθος αιρέσεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο διάβολος δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο να πολεμήσει στην Παλαιά Διαθήκη. Έχει όμως να πολεμήσει στην Καινή Διαθήκη. Και έρχεται τώρα να δημιουργήσει την αίρεση. Και προσέξτε πώς μας προειδοποιεί ο Κύριος για τις αιρέσεις. Με πολλούς τρόπους. Κάποτε ανέφερε μία παραβολή για την οποία, μέσω της οποίας μας ειδοποίησε για αυτό το φαινόμενο των αιρέσεων, οι οποίες θα εμφανιζόντουσαν αμέσως μόλις εκείνος θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο. Είπε την παραβολή των ζυζανίων. Τι λέει αυτή η παραβολή? Κάποιος άνθρωπος, λέει, την είπε ο Κύριος, έσπηρε καλό σπόρο στο χωράφι του. Όταν ήρθε ο καιρός να φυτρώσει το σιτάρι, αντιλήφθησαν οι άνθρωποι του, αυτοί δηλαδή που τους έστειλε με τον καλό σπόρο για να σπείρουν το χωράφι του, οι εργάτες του, οι γεωργοί του, αντιλήφθησαν ότι στο χωράφι μέσα είχαν φυτρώσει και ζυζάνια. Και λένε στον Κύριο, ο σπόρος που μας έδωσες, Κύριε, καλός δεν ήταν? Πώς έγινε και φύτρωσαν ζυζάνια? Εμείς δεν σπήραμε ζυζάνια. Την απορία τους αυτή την εξηγεί ο ιδιοκτήτης του χωραφιού και λέει, ο σπόρος που σας έδωσα βεβαίως ήταν καλός, αλλά τη νύχτα όταν εσείς πήγατε να κοιμηθείτε, όπως όλοι οι άνθρωποι κοιμώνται, εχθρός άνθρωπος επήγε και έσπηρε ζυζάνια μέσα στο χωράφι, έριξε σπόρο ζυζανίων. Όταν φύτρωσε το σιτάρι, φύτρωσαν και τα ζυζάνια. Αυτό είναι όλο. Του λέγουν τότε οι γεωργοί, να πάμε να ξεριζώσουμε από μέσα τα ζυζάνια. Και του λέει ο Κύριος, όχι, αφήστε τα να συναυξάνουν, να αυξάνουν μαζί με το καλό σπόρο. Θα έρθει η ώρα που θα γίνει αυτό το χώρισμα. Τότε θα γίνει όταν θα έλθει ο καιρός που το σιτάρι θα μπει στην αποθήκη και τα ζυζάνια θα συναχθούν και θα μπουν μέσα στο καμίνι του πυρός. Αυτή την παραβολή είπε ο Κύριος, και πώς είπε, πώς την αρχίζει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Σε ποιο χώρο νοείται εδώ η βασιλεία των ουρανών? Στον παρόντα κόσμο. Η στρατευμένη εκκλησία είναι η βασιλεία των ουρανών εδώ στη γη. Οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί δηλαδή είναι η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία του Θεού στη γη είναι η εκκλησία. Μέσα σε αυτήν την εκκλησία λοιπόν, που υπάρχει ο καλός ο σπόρος, υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού, ήρθε ο εχθρός, ο διάβολος δηλαδή, και έσπηρε τον κακό σπόρο, τα ζυζάνια, τα οποία είναι οι αιρετικοί. Και του λένε οι εργάτες, να τους βγάλουμε από τη μέση. Του λέει ο Κύριος, όχι, όχι ακόμα. Αφήστε να είναι και αυτοί μαζί με τον καλό σπόρο, και στη Δευτέρα Παρουσία που θα γίνει ο θερισμός θα ξεχωρίσουν τα πράγματα. Ο καλός σπόρος θα πάει στην αποθήκη και τα ζυζάνια στο καμίνι. Αυτός που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο ίδιος ο Κύριος. Ο αγρός είναι ο κόσμος. Αυτή είναι η ερμηνεία που έδωσε ο ίδιος ο Κύριος.
Γιατί μετά οι Απόστολοι τον ρώτησαν, «Κύριε, πες μας, τι εννοείς, τι εννοούσες με αυτό που μας είπες?» Είναι οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέρον. Ο Κύριος μιλούσε με παραβολές σκόπιμα, όχι απλώς για να κάνει ευχάριστη τη διδασκαλία, αλλά διότι πάρα πολλοί από αυτούς που πήγαιναν, πήγαιναν από μια περιέργεια. Ακούσουμε και κάτι ακόμα, για να δούμε τι λέει αυτός. Ή για να αντλήσουν κάποια θεραπεία, γιατί ακούσαν ότι ο Χριστός κάνει θαύματα, σου λέει μπορεί να κάνει σε μας κανένα θαύμα. Δεν πήγαιναν από ειλικρινή έτσι αγάπη για την αλήθεια, για τον Χριστό. Όπως και σήμερα δηλαδή, δυστυχώς πολλοί πάνε στην εκκλησία για να πετύχουν κάτι δικό τους. Ένα θαύμα, να σου κάνει ο Θεός μια χάρη, αλλά όχι από αγάπη για τον Κύριο. Γιατί κατά κανόνα μόλις τους γίνει η χάρη και τα θαύματα, τα ξεχνάνε όλα. Ξεχνάνε και την προσευχή και όλα. Ο Κύριος λοιπόν για αυτούς που είχαν ειλικρινές ενδιαφέρον, τους εξηγούσε μετά, γιατί πήγαιναν και το ρωτούσαν, πες μας. Και κατά κανόνα αυτοί ήταν οι Απόστολοι. Και τους λέει λοιπόν, ο κόσμος, ο αγρός είναι ο κόσμος και το χωράφι. Το καλό σπέρμα είναι η ιή της βασιλείας. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι καλοί χριστιανοί. Σε άλλο σημείο, σε άλλη παραβολή, ο σπόρος δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Στην παραβολή του σπορέως, που λέει «Εξήλθεν ο σπύρον, το σπύρε το σπόρον αυτού». Εκεί ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Εδώ ο σπόρος είναι η ιή της βασιλείας, οι άνθρωποι του Θεού. Και τα ζυζάνια, η ιή του πονηρού. Δεν είναι η αίρεση δηλαδή ο κακός λόγος, προσέξτε τα ζυζάνια, αλλά τι, οι άνθρωποι, οι αιρετικοί δηλαδή, οι οποίοι λειτουργούν σαν κακός σπόρος μέσα στην κοινωνία. Και ο εχθρός που τα άσπηρε είναι ο διάβολος, σαφώς. Και ο θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνος, η δευτέρα παρουσία, το τέλος της ιστορίας. Γιατί η ιστορία θα έχει ένα τέλος, σίγουρα. Και δεν υπάρχουν κύκλοι, όπως λένε οι Ανατολικοί με μετασαρκώσεις και τέτοιες ανοησίες. Ούτε κύκλοι στην ανθρώπινη ζωή υπάρχουν, ούτε στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Η πορεία της ιστορίας είναι ευθύγραμμη. Έχει αρχή και θα έχει και τέλος. Και αυτό είναι όλο. Όπως και η ζωή του ανθρώπου είναι ευθύγραμμη. Έχει αρχή και έχει και τέλος. Οι δε θεριστές, αυτοί που θερίζουν, ποιοι είναι? Οι άγγελοι. Και πάλι αλλού μας είπε ο Κύριος ότι θα αποστείλει τους αγγέλους στα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης για να συλλέξουν τους εκλεκτούς, τους ανθρώπους του Θεού. Όπως συλλέγονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται από τη φωτιά, έτσι θα γίνει στη συντέλεια του αιώνος τούτου. Πώς μαζεύουμε τα ζυζάνια και τα βάζουμε στο καμίνι, έτσι θα τελειώσει και αυτός ο κόσμος. Αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία. Σκάνδαλα, έχει γεμίσει ο κόσμος σκάνδαλα. Ποια είναι τα σκάνδαλα? Είναι όλα αυτά που σε παρακινούν να αμαρτήσεις. Και οι ποιούντες στην ανομία, όλοι αυτοί οι οποίοι αμαρτάνουν. Όλα αυτά θα συλλεγούν, θα τα μαζέψουν οι άγγελοι για το αιώνιο πύρο. Ώστε λοιπόν το σκάνδαλο και η ανομία είναι η αίρεση και ο διεφθαρμένος βίος. Αυτά τα δύο πράγματα. Γιατί η αίρεση που είπαμε είναι νοθεία της αλήθειας, σε πάει στην κόλαση, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι αιρετικός και να πας στον παράδεισο. Και απ' την άλλη ο διεφθαρμένος βίος, έτσι η ζωή η αντιχριστιανική, και αυτή θα εξελιχθεί από προσώπου γης στη δευτέρα παρουσία. Και βαλούσιν αυτούς στην κάμινα του πυρός, που είναι η κόλαση.
εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος, τότε θα λάμψουν οι άνθρωποι του Θεού όπως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός Αυτών. Ο έχων όταν ακούει να ακουέτω. Όποιος έχει αυτιά λέει για να ακούει, ας ακούει. Και θα πει κανείς, γιατί δεν έχουμε αυτιά όλοι? Όχι, δεν έχουμε πνευματικά αυτιά. Πολλοί έχουν σωματικά αυτιά, οι πλήστοι δηλαδή, δουλεύουν τα αυτιά τους, αλλά δεν έχουμε πνευματικά αυτιά, να ακούμε δηλαδή και να υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Για αυτούς λέει ο Κύριος, έχετε αυτιά πνευματικά να ακούτε τι σας λέω, ακούστε. Αυτά που σας λέω θα γίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν. Μας παρουσιάζει δηλαδή ο Κύριος το τι θα γίνει μέσα στον κόσμο από τη στιγμή που θα αρχίσει να σπείρεται ο Λόγος ο δικός του. Θα αρχίσουν να υπάρχουν οι ευσεβείς άνθρωποι, οι δίκαιοι άνθρωποι, οι ευλαβείς, οι πιστοί άνθρωποι, οι ιοί της βασιλείας. Θα συνυπάρχουν όμως και οι ιοί του πονηρού, οι οποίοι και αυτοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία, στο αυτό χωράφι. Θα μπουν και αυτοί μέσα στην εκκλησία και θα δημιουργήσουν προβλήματα. Θα δημιουργούν αντιθέσεις και οξύτητες. Και βέβαια δεν θα είναι οργανικά ενταγμένοι, όπως δεν είναι οργανικά ενταγμένος ένας όγκος στο σώμα, ένας καρκίνος. Θα είναι ένας καρκίνος στο σώμα της Εκκλησίας. Προσέξτε, δεν λέει εδώ για την αίρεση, για τον κακό λόγο, αλλά για τους αιρετικούς. Δεν λέγει για τη διαφθορά, αλλά για το διεφθαρμένο άνθρωπο. Δεν λέει για την ανομία, αλλά για τους ποιούντας την ανομία. Και γιατί λέει άφετε συναυξάνεστε, αφήστε τους να μεγαλώνουν μαζί με τους καλούς όλοι αυτοί? Μοιάζει παράξενο. Πώς ο Χριστός στην πρόταση των γεωργών να βγάλουν τα ζυζάνια, τους είπε να το αφήσουν αυτό το θέμα και να μείνουν τα ζυζάνια όπως είναι έτσι. Να μην πειράξουν δηλαδή τους σκανδαλοποιούς. Πώς γίνεται αυτό? Εδώ πρόκειται περί αποκοπής ενός πιστού, ασχέτως αν αυτός παρουσιάζει μια κατάσταση δυσάρεστη σκανδαλώδη. Ο Χριστός λέει μην τον κόψεις αμέσως, άστον. Πρέπει να περιμένουμε, ίσως μετανοήσει. Αν όμως δεν έρθει η μετάνοια, τότε θα αποκοπεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπετε το συγκλονιστικό παράδειγμα του Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν σκανδαλοποιός. Έκλεβε. Και ο Κύριος το ήξερε. Φυσικά το ήξερε. Δεν τον έκοψε. Δεν του πει φύγε από την ομάδα. Τον έκανε υπομονή. Μέχρι τέλους. Το ίδιο λέει και εδώ στην παραβολή των ζυζανίων. Αφήστε τους. Στη Δευτέρα Παρουσία θα ξεχωρίσουμε. Γιατί είναι φιλάνθρωπος και περιμένει τη μετάνοια όλων μας. Δεν είναι σκληρός. Σε άλλη περίπτωση όμως, μας είπε ο Κύριος ότι οφείλουμε να αποκόπτουμε. Πότε? Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, εξαρείτε των πονηρών εξ ημών αυτών. Θα βγάλετε τον πονηρό από ανάμεσά σας. Εδώ όμως πρόκειται περί ανθρώπων που έχουμε την ελπίδα ίσως κάποτε να σωθούν. Επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος πριν γίνει ο Παύλος ήταν ένα σκάνδαλο. Και όμως αυτό το σκάνδαλο, αυτός ο διώκτης, έγινε μετά ένθερμος Απόστολος. Περίπτωση αποκοπής κυρίως είναι και ο θάνατος. Να έρθει δηλαδή ο Θεός και να κόψει τη ζωή ενός σκανδαλοποιού. Δεν του την κόβει αμέσως τη ζωή, τον αφήνει. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Μα γιατί αυτός ο άνθρωπος να ζει και να σκανδαλίζει? Γιατί να ζει ο αιρετικός? Γιατί να σκορπάει την αίρεσή του ο αιρετικός? Αφήνει ο Θεός, τον αφήνει για μια μετάνοια. Ή τουλάχιστον
για να αφαιρέσει από τον κακό και τον σκανδαλοποιό τη δικαιολογία ότι δεν είχε χρόνο να μετανοήσει. Αν τον έκοβε αμέσως, θα μπορούσε να παραπονεθεί. Δεν μου έδωσε χρόνο, θα μετανοούσα. Γι' αυτό δίνει χρόνο. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι μέσα στην Εκκλησία πρέπει να υπάρχει ο αιρετικός και ο σκανδαλοποιός. Δεν νομιμοποιείται με τίποτα. Πρόκειται λοιπόν περί του προσώπου, μήπως και μετανοήσει. Και όχι περί της αιρέσεως και του κακού. Αυτό δεν πρέπει να το ανεχόμαστε καθόλου στην Εκκλησία. Πρέπει να το διώχνουμε αμέσως. Την κακή διδασκαλία και την διεφθαρμένη ζωή. Και πράγματι δεν άρχισαν να φανούν τα ζυζάνια, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Είναι δυνατή η συνύπαρξη της συναγωγής του Σατανά και της Εκκλησίας? Ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής, ο οποίος είναι και ο τελευταίος από τους 12 Αποστόλους σε αυτόν τον κόσμο, στην Αποκάλυψή του μας αναφέρει δύο κατηγορίες αιρέσεων, από τις οποίες προήλθανε δύο ρεύματα αιρέσεων. Και καλό είναι να τις γνωρίζουμε στις δύο κατηγορίες, για να ξέρουμε να κατατάσσουμε και να χαρακτηρίζουμε μία αίρεση, η οποία εμφανίζεται στον κόσμο, σε όλη την ιστορία εννοείται. Όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη, ο Κύριος αποτείνεται εις τον άγγελον της Σμύρνης, δηλαδή στον επίσκοπο, αυτός είναι ο άγγελος, της Σμύρνης, και του λέει «Και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ούκησι, αλλά συναγωγή του Σατανά». Αυτή πρέπει να τη βγάλεις έξω, του λέει. Ποιους? Αυτούς που λένε ότι είναι τάχατες Ιουδαίοι, δηλαδή πιστεύουν στον αληθινό Θεό, κι όμως δεν είναι, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά. Βλέπετε πως ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει την αίρεση. Συναγωγή του Σατανά. Πώς είναι δυνατόν ποτέ να συνυπάρχει η συναγωγή του Σατανά με την Εκκλησία? Εδώ τώρα φαίνεται αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη παραβολή, ότι τον αιρετικό δεν θα τον κόψουμε αμέσως, δεν θα πάμε να τον σκοτώσουμε ούτε να τον βγάλουμε τα μάτια, όχι, θα τον αφήσουμε. Θα τον κόψουμε από την Εκκλησία, αλλά δεν θα τον κόψουμε από τη ζωή. Δεν θα τον βάλουμε πάνω στην πυρά να τον κάψουμε, γιατί είναι αιρετικός. Αυτό το κάνανε οι παπικοί που είναι αιρετικοί οι ίδιοι, έτσι, και είχαν την Ιερά Εξέταση. Άλλη μια παρανόηση και συκοφαντία που έχει στην Εκκλησία μας, ότι εμείς κάνουμε Ιερά Εξέταση. Όχι, οι Ορθόδοξοι ποτέ δεν είχαν Ιερά Εξέταση. Η Ιερά Εξέταση υπήρχε στους παπικούς, στους αιρετικούς δηλαδή, όχι σε εμάς. Αποκόπτεται από την Εκκλησία με τον αφορισμό, αλλά όχι από τη ζωή. Δεν μπορεί να του στερήσει τη ζωή. Αλλά μέσα στην Εκκλησία δεν μπορείς να του λες ότι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Τι λέει ο Κύριος λοιπόν σε αυτήν την επιστολή? «Και την βλασφημίαν εξ εκείνων που λέγουν ότι είναι Ιουδαίου, οι Ιουδαίοι, που δεν είναι, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά». Πώς μπορεί κάποιος να χαρακτηριστεί ότι είναι Ιουδαίος και να είναι ταυτόχρονος αυτός μέλος τη συναγωγή του Σατανά? Τι είναι η συναγωγή του Σατανά? Είναι η Εκκλησία του Σατανά. Εκ του συνάγω. Συναγωγή του Σατανά. Ποιοι είναι αυτοί οι Ιουδαίοι? Με το να είναι Ιουδαίος κανείς αυτόματα είναι και ανήκει στη συναγωγή του Σατανά? Όχι βέβαια, γιατί οι Ιουδαίοι της Παλαιάς Διαθήκης πίστευαν στον αληθινό Θεό. Σήμερα βεβαίως οι Ιουδαίοι έχουν αρνηθεί τον Χριστό, επομένως και τον αληθινό Θεό, και είναι όντως συναγωγή του Σατανά σήμερα.
Αλλά τότε αυτοί που υπήρχαν εκεί λέγανε ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν ήταν. Ήταν συναγωγή του Σατανά. Αν αυτοί ήταν πραγματικά Ιουδαίοι, δηλαδή κάτω από τον νόμο του Θεού, θα πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός προαναγγέλθηκε και προφανερώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ιουδαϊσμό. Αν ήταν λοιπόν σωστοί Ιουδαίοι, θα πίστευαν και στον Χριστό. Μπορεί να μην είχε έρθει ακόμα η ώρα τους, όπως για τον Σαύλο, ας πούμε, δεν είχε έρθει η ώρα του. Όταν ήρθε η ώρα του όμως, πίστεψε. Δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να χαρακτηριστούν συναγωγή Σατανά. Άρα πρόκειται για αιρετικούς, οι οποίοι όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου πίστεψαν μεν στον Χριστό, προσέξτε, μπήκαν δηλαδή στην Εκκλησία, αλλά δεν θέλησαν να αφήσουν και το Ιουδαϊκό πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Και συνεπώς ανέμειξαν, μπέρδεψαν Ιουδαϊσμό και Χριστιανισμό. Από αυτή την μίξη προέκυψαν ομάδες αιρετικές, όπως είναι οι Ναζιραίοι, οι Ναζωραίοι, οι Εβιονίτες, οι Ελκεσαΐτες και άλλοι. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Προσέξτε να δείτε το θέμα ποιο είναι. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η περιτομή. Όσοι ήταν δηλαδή Ιουδαίοι, πίστευαν στον Αληθινό Θεό, περιτέμνονταν. Και υπήρχε στην πρώτη εκκλησία το θέμα της περιτομής, δηλαδή το ερώτημα αν έπρεπε αυτοί οι οποίοι γινόταν χριστιανοί να περιτέμνονται, όπως περιτέμνονταν οι της Παλαιάς Διαθήκης. Και ένα δεύτερο θέμα που δημιουργήθηκε είναι το θέμα των ειδωλοθήτων, που το είχαν πολύ έντονο οι πρώτοι χριστιανοί. Δηλαδή αν επιτρέπεται να τρώνε από τα κρέατα τα οποία είχαν προσφερθεί ως θυσία στα ειδωλά. Είχαν οι ειδωλολάτρες ζωοθυσίες, 100 ας πούμε βοών στο Δία, 100 βόδια τα θυσιάζαν στο Δία. Τα κρέατα που περίσευαν από τη θυσία, γιατί δεν τα καίγανε όλα αυτά τα ζώα, τα πουλάγαν στα κρεοπολιά. Ο χριστιανός τώρα επιτρεπόταν να πάει να ψώνει σε αυτό το κρέας και να το φάει? Είδε πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα. Και πολλοί χριστιανοί είχαν συνειδησιακό πρόβλημα με αυτό. Οπότε η Εκκλησία ασχολήθηκε και με το θέμα της περιτομής, αν έπρεπε να περιτέμνονται για να μπουν στην Εκκλησία, όπως είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη, και δεύτερον αν έπρεπε να τρώνε ειδωλόθητα. Και έγινε η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος το 48 μετά Χριστός στο Ιεροσόλυμα, και η Εκκλησία αποφάνθηκε ότι δεν χρειάζεται η περιτομή, δεν είναι αναγκαία η περιτομή για να ενταχθεί κανείς στην Εκκλησία. Υπήρχαν όμως κάποιοι οι οποίοι παρά την απόφαση αυτή συνέχιζαν να λένε ότι είναι αναγκαία η περιτομή. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι φανατικοί, ζηλωτές όπως θέλετε πέστε τους. Και αυτοί δημιουργούσαν πρόβλημα. Και αυτοί ήταν που εκάλεσαν και τον Απόστολο Πέτρο και του λένε, τι ακούμε, πήγες σε άνδρα αμαρτωλό και εθνικό και του παράδωσες το Ευαγγέλιο? Γιατί πράγματι ο Απόστολος Πέτρος είχε πάει σε έναν εθνικό, σε έναν ειδωλολάτρη απερίτμητο, και τους κήρυξε το Ευαγγέλιο και τους δέχτηκε, ενώ οι Ιουδαίοι, οι φανατικοί, θεωρούσαν ότι δεν μπορεί κάποιος να γίνει χριστιανός αν δεν είναι πρώτα Ιουδαίος, αν δεν περάσει από τον Ιουδαϊσμό. Και όταν λοιπόν τον κάλεσε σε απολογία τον Απόστολο Πέτρο, τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, ναι, έδωσα το Άγιο Πνεύμα και σε αυτούς, γιατί είδα να συμβεί το ίδιο πράγμα που έγινε και σε εμάς στην Πεντηκοστή, έγινε και σε αυτούς
στους ειδωλολάτρες, τους πρώην ειδωλολάτρες. Κατέβηκε το πνεύμα το Άγιο, φωτίστηκαν, λαλούσαν ξένες γλώσσες και γέμισαν με το Άγιο Πνεύμα. Και ποιος είμαι εγώ που θα εμποδίσω το Θεό να καταστήσει πιστούς ανθρώπους και έξω από τον Ιουδαϊσμό, έξω από τη συναγωγή. Ποιος είμαι εγώ? Και τότε ησύχασαν. Το ίδιο πράγμα θα κάνουν λίγο αργότερα και στον Απόστολο Παύλο. Έλα εδώ, του λένε, τι ακούμε, διδάσκεις να μην περιτέμνονται οι εθνικοί και τους διδάσκεις να γίνονται χριστιανοί χωρίς προηγουμένως να υποστούν περιτομή? Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει, τους λέει ο Απόστολος Παύλος? Δηλαδή για να γίνει κάποιος χριστιανός πρέπει προηγουμένως να περάσει από τον Ιουδαϊσμό, να υποστεί περιτομή και μετά να γίνει χριστιανός? Λοιπόν, τους λέει, εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία. Ούτε αν περιτιμηθείς, ούτε αν δεν περιτιμηθείς, έχει καμία σημασία και καμιά αξία. Εκείνο που έχει σημασία είναι η περιτομή της καρδίας. Να κόψεις δηλαδή τα πάθη από την καρδιά σου. Και επειδή έγινε σάλος και φασαρία από αυτούς τους φανατικούς, τους ζηλωτές, έγιναν αυτοί μάλιστα αιτία ο Απόστολος Παύλος να συλληφθεί στα Ιεροσόλυμα και να πάει στη Ρώμη δεμένος. Έγινε αυτή που σας είπα η Αποστολική Σύνοδος και εκεί εκρίθη ότι η περιτομή δεν έχει καμιά σχέση, καμιά σημασία, και εκεί απαγορεύτηκαν και τα ειδωλόθητα και κάποιες άλλες αποφάσεις. Αποφάσισε να μην τρώνε ειδωλόθητα, όχι γιατί ήταν μολυσμένα, γιατί δημιουργήματα του Θεού ήταν και αυτά τα κρέατα, αλλά διότι κάποιοι ασθενείς στη συνείδηση σκανδαλίζονταν. Τις αποφάσεις αυτές της Αποστολικής Συνόδου τις έστειλα στην Αντιόχεια με γράμμα, διότι έπρεπε εκεί να ηρεμήσουν χριστιανοί που αναρωτιόντουσαν αν προκειμένου να γίνουμε χριστιανοί πρέπει να γίνουμε πρώτα Ιουδαίοι, και εκεί τους λέει μην ανησυχείτε, το πράγμα είναι τακτοποιημένο, δεν είναι απαραίτητο να γίνει κανείς πρώτα Ιουδαίος για να γίνει χριστιανός. Μόνο θα προσέξετε τα ειδωλόθητα, την πορνεία και το πνικτό, να μην τρώτε ειδωλόθητα, να μην αμαρτάνετε σαρκικά και να μην τρώτε πνιγμένα ζώα. Εν συνεχεία, μερικοί τέτοιοι χριστιανοί εξ Ιουδαίων, που προέρχονται από Ιουδαίους, δεν δέχτηκαν τις αποφάσεις της Συνόδου, της Αποστολικής, αποσπάστηκαν από την Εκκλησία και έκαναν μια δική τους κοινότητα. Ένα γκέτο δικό τους. Αυτοί ονομάστηκαν Ιουδαίζοντες χριστιανοί. Χριστιανοί δηλαδή που Ιουδαίζουν, που δέχονται και θέλουν και επιμένουν να υπάρχουν Ιουδαϊκά στοιχεία, να υπάρχει περιτομή και άλλα. Αυτούς ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, όπως στη Φιλιππισίους, την Κορινθίους κλπ., τους αποκαλεί, προσέξτε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ψευδαδέλφους, κίνας, σκυλιά δηλαδή, δολίους, πονηρούς και κακούς εργάτες. Είδατε χαρακτηρισμούς? Γιατί αυτοί εισήγαγαν αίρεση μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο από μέσα εχθρός. Αυτοί λέγανε ότι για να γίνεις χριστιανός πρέπει να κάνεις και τα του Ιουδαϊσμού. Αυτό είναι αίρεση. Τώρα, από αυτή την κατηγορία των αιρετικών, γιατί τα λέμε αυτά, γιατί έχουν σημασία για μας σήμερα, για να καταλάβουμε τις σημερινές αιρέσεις, προέρχονται από αυτούς τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς όλες εκείνες οι αιρέσεις μέσα στην ιστορία, στις οποίες αναμειγνύονται χριστιανισμός και Ιουδαϊσμός. Ξέρετε τι είναι ο χιλιασμός? Οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο χιλιασμός είναι Ιουδαίζουσα αίρεση. Γιατί? Ακούστε τι λένε οι χιλιαστές. Γιατί δεν λέτε το Θεό Ιεχωβά? Και τους λέμε, γιατί να το πούμε Ιεχωβά? Η λέξη αυτή Ιεχωβά είναι εβραϊκή. Την λέμε ελληνικά Κύριος. Αυτό θα πει Ιεχωβά, Κύριος. Όταν μετέφρασαν εξάλλου οι ίδιοι οι Εβραίοι
στην Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά στα ελληνικά μετέφρασαν και τη λέξη Ιεχωβά οι ίδιοι και την ονόμασαν, τη μετέφρασαν με τη λέξη Κύριος. Αυτό έγινε το 249 π.Χ. πριν έρθει ο Χριστός, από τους ίδιους τους Εβραίους. Οι ίδιοι Εβραίοι λοιπόν βγάλανε από το λεξιλόγιο τους τη λέξη Ιεχωβά όταν έκανε μετάφραση στα ελληνικά. Γιατί εσείς μας λέτε τώρα να επαναφέρουμε αυτή την ορολογία? Ούτε μια φορά δεν συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα Ιαχβέ, Ιεχωβά, στα ελληνικά, στη μετάφραση. Και το σπουδαιότερο, ούτε μια φορά δεν συναντούμε την ονομασία Ιαχβέ και στην Καινή Διαθήκη. Πουθενά δεν υπάρχει. Γιατί λοιπόν να πούμε το Θεό Ιεχωβά? Για ποιο λόγο? Όχι, λέει, όχι, πρέπει να το πούμε Ιεχωβά. Γιατί? Γιατί απλούστατα οι άνθρωποι αυτοί αναμειγνύουν Ιουδαϊσμό και Χριστιανισμό. Είναι Ιουδαίζουσα αίρεση. Και ξεκινάει από αυτούς τους Ιουδαίζοντες Χριστιανούς που σας είπα προηγουμένως. Και ο Απόστολος πώς ονομάζει αυτούς? Ψευδαδέλφους, κίνας, κακούς εργάτες και δολίους. Ό,τι ισχύει για εκείνους ισχύει και για τους σημερινούς, τους Ιεχωβάδες. Συνεχίζοντας ο Κύριος στο βιβλίο της Αποκάλυψης, την επιστολή του προς την Εκκλησία της Εφέσου, λέει τα εξής στον άγγελό της, στον επίσκοπο της Εφέσου: «Αλλά τούτο έχεις, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, α καγό μισό». Τον επαινεί τον επίσκοπο της Εφέσου, διότι μισεί τα έργα των Νικολαϊτών. Ποιοι είναι αυτοί οι Νικολαϊτες? Ξέρω, θα προλάβουμε να σας το πούμε. «Αλλά τούτο το καλό έχεις», του λέει. Αφού του κάνει κάποιες παρατηρήσεις, μετά του λέει και αυτό το καλό: «Ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών που και εγώ τα μισώ». Προσέξτε την έκφραση «μισώ», ε. Ο Κύριος το γράφει. Όταν κάποτε τα βάλουμε με έναν αιρετικό, αμέσως μας λένε: «Επιτρέπετε εσείς που είστε καλός χριστιανός, είστε και ιερέας, επιτρέπετε εσείς πάτερ μου να μισείτε τους αιρετικούς και να μιλάτε με τον τρόπο αυτό?» Εδώ βλέπετε ο ίδιος ο Κύριος το λέει: «Μισώ τα έργα των Νικολαϊτών». Και εμείς δεν μισούμε τους ανθρώπους, αλλά τα έργα μισούμε. Τα έργα του διαβόλου και αυτών που υποτάσσονται στο διάβολο. Δηλαδή τι θέλετε να γίνει? Να γίνω εγώ σούπερ Χριστός, δηλαδή να γίνω πιο φιλάνθρωπος από τον Χριστό, αφού ο Χριστός το λέει μισώ? Εγώ θα κάνω ξυπνάδες? Να πάω πάνω από τον Χριστό και να πω ότι εγώ έχω πιο πολύ αγάπη, αφού ο ίδιος το λέει ότι μισώ τα έργα των Νικολαϊτών και επαινεί τον επίσκοπο της Εφέσου και του λέει ότι έχει αυτό το καλό, ότι τουλάχιστον μισεί τα έργα των Νικολαϊτών. Είναι θέμα φανατισμού ή είναι θέμα υπευθυνότητας? Γιατί είσαι επίσκοπος και πρέπει αποφασιστικά να κινηθείς και να βγάλεις από τη μέση όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους στην κόλαση, το ποιμνιό σου. Όπως ένας καλός τσομπάνης βγάζει από τη μέση του κοπαδιού το λύκο, δεν μπορεί να τον αφήσει μέσα. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσει αποφασιστικά. Είσαι αιρετικός, είσαι άνθρωπος της κολάσεως, δεν θέλεις να πιστείς, να μετανοήσεις, φύγε από εδώ πέρα, αφορίζεσαι, αποκόπτεσαι από την Εκκλησία. Θα σε βοηθήσω να μάθεις την αλήθεια. Δεν τη θέλεις, αποκόπτεσαι, τελείωσε. Γι' αυτό μην μας κάνει, ας πούμε, εντύπωση που κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας διαβάζουμε, δυστυχώς πολύ τώρα, αφορισμούς, διαβάζουμε τα αναθέματα. Αυτά είναι η φωνή των Ορθοδόξων ποιμένων έναντι όλων των αιρετικών. Όπως ο γιατρός, όταν έχει να κάνει με ένα σάπιο ιστό, παίρνει το μαχαίρι και τον βγάζει. Δεν λέει άστον τι να κάνουμε και αυτό το κρεατάκι είναι. Όχι, αυτό το κρεατάκι θα σκοτώσει τον άνθρωπο αν δεν το βγάλει. Έτσι είναι και η αίρεση. Γιατί πολλοί το παίζουν πολύ αγαπολόγοι. Και σου λέει: «Γιατί πάτε», λέει, «γιατί μιλάτε με αυτή τη γλώσσα? Διαβάστε να δείτε οι Άγιοι πώς μιλούσαν για τους αιρετικούς».
με πολύ σκληρή γλώσσα. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μιλάει με πολύ σκληρή γλώσσα. Και τα λένε αυτά γιατί θέλουν να σε εκθέσουν στα μάτια της κοινωνίας ότι είσαι στενοκέφαλος άνθρωπος, ότι είσαι μοχθηρός, ότι είσαι μυσαλόδοξος, ότι κάνεις αφοριστικές κινήσεις κλπ. Και είσαι ρατσιστής και είσαι ταλιμπάν και όλα αυτά τα γνωστά. Τι είναι αυτοί οι Νικολαίτες που τους μισεί ο Κύριος, προσέξτε, γιατί υπάρχουν και σήμερα Νικολαίτες. Αυτή ήταν μια αίρεση. Βέβαια, αν θα έχετε διαβάσει ή ακούσει ότι η αίρεση αυτή οφείλεται σε κάποιον Νικόλαο προσήλυτο, έναν από τους 7 διακόνους της Εκκλησίας, αλλά αυτό είναι λάθος. Ο Άγιος Ειρηναίος κάνει μια τέτοια υπόθεση εικασία, αλλά δεν είναι αυτό. Αυτοί οι Νικολαίτες ήταν αιρετικοί της εποχής στην οποία ήδη ζούσε ο Απόστολος Ιωάννης και ήταν γνωστικής προελεύσεως. Ο γνωστικισμός είχε ξεκινήσει από προ-Χριστού. Ήταν μια φιλοσοφία. Τι είναι αυτοί οι αιρετικοί, οι Νικολαίτες? Αυτοί ήταν πρώτα εθνικοί, δηλαδή δολολάτρες. Και όσοι δολολάτρες είχαν τα μυστήρια των ειδωλολατρικών θρησκειών. Στην Ανατολή κυρίως είχαν τα μυστήρια της Κυβέλης και του Άτεως. Στην Αίγυπτο είχαν του Οσίριδος και της Ίσιδος. Στην Ελλάδα είχαν τα ορφικά μυστήρια, τα θρακικά μυστήρια, τα ελευσίνια μυστήρια. Στην Περσία είχαν τα μυστήρια του Μήθρα και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά θρησκείες που είχαν λατρευτικό, είχαν μυστηριακό χαρακτήρα. Αυτοί λοιπόν οι Νικολαίτες όταν άκουσαν το κήρυγμα του χριστιανισμού δεν πίστεψαν εξ ολοκλήρου στο Χριστό όπως προσφέρεται ο Χριστός και να εγκαταλείψουν την παλιά τους δοξασία. Αλλά τι έκαναν? Επήραν το χριστιανισμό χωρίς να όμως να αφήσουν τίποτα από εκείνα που κρατούσαν πριν, τα παλιά, και τα ανέμιξαν. Ανέμιξαν χριστιανισμό δηλαδή με δωλολατρεία. Αυτοί ήταν οι Νικολαίτες. Και αυτή η τάση υπάρχει και σήμερα. Γι' αυτό τα λέμε αυτά, για να ερμηνεύσουμε και το σήμερα. Και σήμερα αυτή η τάση της ανάμιξης λέγεται συγκριτισμός. Προσέξτε το κρίμε ήτα. Το ανακάτεμα απίθανων πραγμάτων. Και αυτός ο συγκριτισμός δεν είναι και δεν ήταν και τότε μόνο σε επίπεδο θρησκευτικό, ανακάτεμα θρησκειών δηλαδή, αλλά ήταν και σε φιλοσοφικό και σε άλλους τομείς. Και σήμερα κατ' εξοχήν υπάρχει αυτό το στοιχείο του συγκριτισμού στην εποχή μας. Και θρησκευτικό συγκριτισμό έχουμε, θυμηθείτε την πανθρησκεία για την οποία μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, είναι συγκριτισμός των θρησκειών. Όλες μαζί να τις βάλουμε, όλες τον ίδιο Θεό πιστεύουμε, να κάνουμε πανθρησκειακές συναντήσεις. Τα είχαμε αναλύσει την άλλη φορά. Υπάρχει συγκριτισμός και στο φιλοσοφικό επίπεδο. Είναι όλοι αυτοί οι οικουμενισμοί. Θρησκευτικός οικουμενισμός, εμπορικός οικουμενισμός, αυτό που το λέμε σήμερα παγκοσμιοποίηση, έτσι, σε οικονομικό επίπεδο, ιδεολογικός οικουμενισμός, αυτό που γίνεται με τις μετακινήσεις των πληθυσμών, λαθρομετανάστες κλπ. Εκεί στοχεύει. Στο να ανακατευθούν και οι τοπικές, ας πούμε, παραδόσεις και να γίνει ένας χυλός όλος ο κόσμος. Να μην υπάρχουν ιδιοπροσωπίες δηλαδή, ούτε έθνη. Όταν ας πούμε σήμερα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων που ζούμε την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μας λένε? Ότι για να μπούμε, αφού μπήκαμε τέλος πάντων, μέχρι να μπούμε μας το λέγανε, αφού μπήκαμε και πάλι μας το λένε, πρέπει λέει να βγάλουμε μερικά πράγματα
αφού είμαστε τώρα Ευρωπαίοι βέβαια, και να βάλουμε κάποια άλλα, να βγάλουμε κάποια δικά μας και να βάλουμε κάποια που δεν τα είχαμε τώρα και τα είχαν οι Ευρωπαίοι. Αυτό το πράγμα ακριβώς είναι ο συγκριτισμός. Βγάζω και βάζω άλλα πράγματα. Και έτσι σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση αυτού του συγκριτισμού, αυτού του ανακατέματος. Και τότε υπήρχε αυτή η τάση με τις διάφορες μυστηριακές θρησκείες που υπήρχαν. Να ανακατεύουν δηλαδή και φιλοσοφικές ιδέες και χριστιανισμό και να προσφέρουν ένα μείγμα. Και σήμερα γίνεται κατεξοχήν αυτό. Και ακούς κάτι αλλοπρόσωλα, μπερδεμένα πράγματα. Θετική ενέργεια, όλα τα βουδισμό, ανατολικές θρησκείες μαζί με χριστιανισμό, και ακούς Χριστός, Σίβα, όλα μέσα. Γιόγκα, διαλογισμός, νοερά προσευχή, όλα μαζί. Τι ήταν τώρα αυτή η Νικολαίτης, να το πούμε ακόμα πιο συγκεκριμένα. Ήτανε γνωστική. Είχαν αυτή τη φιλοσοφία του γνωστικισμού. Η βασική τους αρχή ήταν ο διεισμός, η διαρχία. Δηλαδή, ότι έχουμε δύο θεούς. Τον Θεό του καλού και τον Θεό του κακού. Προσέξτε, γιατί αυτός ο διεισμός υπάρχει και σήμερα. Το γιν και το γιάνγκ, το καλό και το κακό. Ο Θεός και ο διάβολος. Ο διάβολος είναι ο αρχηγός της κόλασης. Και ο Θεός είναι αυτός που είναι. Και αυτή τη διαρχία που την είχαν οι γνωστικοί, την επεξέτεινα και στο θέμα του ουρανού και του πνεύματος αφενός και της γης και της ύλης αφετέρου. Δηλαδή τι λέγανε αυτοί? Ότι ο ουρανός και το πνεύμα είναι δημιουργήματα του αγαθού Θεού, του καλού Θεού, ενώ η ύλη και ο κόσμος είναι το δημιούργημα του κακού Θεού. Ο άνθρωπος τώρα είναι δημιούργημα και των δύο Θεών. Το πνεύμα του είναι δημιούργημα του αγαθού Θεού και το σώμα του είναι δημιούργημα του κακού Θεού. Και ο Θεός δημιουργός είναι ο κακός Θεός. Αυτά λέγανε οι Νικολαίτες. Βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε πόσο αιρετικά πράγματα είναι αυτά. Αυτοί τώρα τα παίζανε οι χριστιανοί και πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Στο χριστιανισμό δεν έχουμε διαρχία, έχουμε τη μοναρχία του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος. Ένας είναι ο Θεός. Και μόνο το ότι εισάγουν δύο αρχές, αυτό και αν δεν είναι αίρεση. Ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων. Δεν υπάρχει Θεός του καλού και του κακού. Ούτε είναι συνεώνιος και συνάναρχος η ύλη, όπως θα ήθελαν όλοι αυτοί οι διηστές να πιστεύουν και να υποστηρίζουν. Έτσι, ότι η ύλη δηλαδή είναι δημιουργημένη μαζί με τον Θεό και έχει την ίδια αρχή με τον Θεό. Άρα είναι Θεός και ύλη. Οπότε από αυτή την αντίληψη που είχαν για το σώμα, το οποίο είναι το δημιούργημα του κακού Θεού, πίστευαν ότι το σώμα είναι η πηγή του κακού. Και γι' αυτό έπρεπε να απαλλαχθούν από το σώμα. Προσέξτε πού καταλήγουμε τώρα. Πρέπει να απαλλαγώ από το σώμα, γιατί το σώμα είναι κακό. Έτσι λέγανε αυτοί. Και βλέπετε πως αυτή η πλάνη έχει μπει σε κάποιους που δεν έχουν ιδέα για χριστιανισμό και μοναχισμό και σου λέει, γιατί να γίνεις μοναχός, να καταστρέψεις το σώμα? Έχουν παραξηγήσει το μοναχισμό και σου λέει ότι ο μοναχισμός θεωρεί το σώμα κακό. Κάθε άλλο. Ο μοναχισμός δεν θεωρεί το σώμα κακό, ούτε κάνει την άσκηση για να σκοτώσει το σώμα. Ίσα ίσα ξέρει πολύ καλά ο μοναχός ότι και το σώμα θα δοξαστεί μαζί με την ψυχή στη Βασιλεία του Θεού και θα λάμψει όπως ο ήλιος. Αλλά τι θέλει να σκοτώσει ο μοναχός με την άσκηση? Τα πάθη και όχι το σώμα. Αυτοί λοιπόν λέγανε ότι πρέπει να απαλλαχτώ από το σώμα και υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι η καταπίεση της σάρκας σε βαθμό που να πεθάνω γρήγορα. Βέβαια, άμα δεν τρως, δεν κοιμάσαι, κουράζεσαι σωματικά υπερβολικά, κάποια στιγμή θα φύγεις. Αυτόν τον τρόπο τον χρησιμοποιούσαν οι Μανιχαίοι. Έχουμε πει και άλλη φορά για τους Μανιχαίους. Από τον Μάνεντα, ο αρχηγός τους, ο Μάνης. Μάνης, Μάνεντος. Αυτός ήταν Πέρσης.
Και είχε ανακατέψει πολλά πράγματα. Είχε ανακατέψει βουδισμό, περσισμό, χριστιανισμό, ιουδαϊσμό, όλα μαζί. Αυτός ήταν ο Μάνης. Η άλλη όψη ήταν ότι μπορώ να καταστρέψω το σώμα μου χωρίς να το υποβάλω σε καταπίεση. Πώς? Θα το κάνω να ζήσει με ασωτεία, με τις ειδονές. Όταν επί παραδείγματι τρώω πολύ, πίνω πολύ, μεθάω, καπνίζω, αρημανίως, πίνω και ναρκωτικά. Λοιπόν, τι θα κάνω? Θα πεθάνω, προφανώς. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν που εισηγούνται ήταν αυτός. Να καταστρέψεις το σώμα μέσω των ειδονών. Γιατί να μην το κάνω έτσι? Αυτό κάνανε οι Νικολαίτες. Από πού προέρχεται το όνομά τους Νικολαίτης? Από τον Νικόλαος προέρχεται, το οποίο είναι μετάφραση του ονόματος Βαλαάμ. Ο Βαλάμ ήταν αυτός που είχε βάλει τότε σκάνδαλο στους Εβραίους στην Παλαιά Διαθήκη να πέσουν στην πορνεία και να προσφέρουν θυσία στα είδωλα των γειτόνων τους. Το λέει αυτό πολύ καλά το βιβλίο των Αριθμών. Και εξάλλου στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το σημειώνει και ο Χριστός και λέει «Όπως ο Βαλάμ έκανε εκείνο και εκείνο». Συνεπώς το Νικολαίτης προέρχεται από το όνομα Βαλάμ. Δεν έχει σχέση με τον προσήλυτο Νικόλαο, τον ένα από τους 7 διακόνους. Εξάλλου Νικόλαος θα πει αυτός που καταστρέφει το λαό. Έτσι. Δεν είναι η νίκη του λαού, αλλά αυτός που νικάει το λαό, που τον καταστρέφει. Είναι ο καταστροφεύς, ο λιμεών. Βαλάμ λοιπόν και Νικολαίτης σημαίνει καταστροφεύς, λιμεών. Καταστροφέας του ίδιου του σώματος. Και εκεί ο Χριστός λέει στον επίσκοπο της Εφέσου «Μισώ τα έργα των Νικολαϊτών, οι οποίοι επιδίδονται στα σαρκικά αμαρτήματα, στην πορνεία και στην ποικίλη αμαρτία». Μισώ τα έργα τους. Γιατί αυτοί το παίζαν και χριστιανοί και σου λέει αφού είναι κακό το σώμα, μέσω των ειδωνών θα το καταστρέψουμε. Οπότε αμνηστεύανε και όλες τις αμαρτίες, έτσι. Σου λέει αφού το κάνουμε για καλό. Σήμερα υπάρχουν Νικολαίτες, προσέξτε, υπάρχουν. Και με αυτό να τελειώσουμε. Υπήρχε μία αίρεση, τώρα δεν ξέρω αν έχει εξαλειφθεί. Όταν ήμουν φοιτητής υπήρχε. Τα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Μω. Ίσως τα έχετε ακούσει. Τα έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτοί δίναν και κάτι βιβλιαράκια και είχαν στο καταστατικό της επίσημα την πορνεία. Το παίζαν και οι χριστιανοί και προωθούσαν στην πορνεία τα νέα παιδιά και το θεωρούσαν ότι είναι και καλό αυτό. Αλλά και αυτή η αντίληψη που υπάρχει σήμερα, ρωτάω, που σου λέει αφού υπάρχει αγάπη, γιατί όχι και έρωτας, γιατί να μην υπάρχει και έρωτας. Ας είμαστε απάντρευτοι, ας είμαστε χωρίς ευλογία. Αφού υπάρχει αγάπη. Δεν είναι Νικολαϊτισμός αυτό, τι είναι? Το ίδιο είναι. Αμνηστεύεις την αμαρτία εν ονόματι της αγάπης. Τάχατες. Ποιας αγάπης? Άρρωστης αγάπης, εμπαθούς αγάπης. Βλέπετε πως έχει μπει αυτή η αίρεση και υπάρχει. Και σήμερα. Στους χριστιανούς, αφήστε τους κοσμικούς. Για τους χριστιανούς μιλάω. Αυτούς που υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Και σου λέω από αγάπη, αφού υπάρχει αγάπη, γιατί? Ο Θεός δεν μιλάει για αγάπη. Ναι, αλλά για ποια αγάπη μιλάει? Μιλάει για αγνή αγάπη. Όχι για αγάπη εμπαθή. Βλέπετε λοιπόν αυτό το ανακάτεμα των μυστηριακών θρησκειών, των ειδωλολατρικών θρησκειών με τον χριστιανισμό. Εδώ σταματώ. Βλέπετε είναι, νομίζω, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα πούμε και την άλλη φορά, αν θέλει ο Θεός, και για το μασονισμό κλπ. Που θα δείτε και αυτός και ο μασονισμός είναι πάλι μια, είναι προϊόν από αυτές τις αρχαίες αιρέσεις. Είναι συνέχεια.
Και όλα αυτά που έχουμε σήμερα δεν είναι καθόλου καινούργια πράγματα. Είναι η συνέχεια όλων αυτών των παλαιών αιρέσεων, των παλαιών αυτών ρευμάτων. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Βέβαια δεν προλάβουμε να τα ολοκληρώσουμε γενικά περί αιρέσεων, αλλά αν θέλει αυτό στην άλλη φορά. Ορίστε. Κάποιο χέρι έχει. Λέγε Δημήτρη. Άκουσα πάτερ από κάποιο άτομο να λέει δεν είναι κακό, λέει, να πηγαίνεις και στην αυτός πηγαίνει και στην Ορθόδοξη Εκκλησία και μετά πάει και στην Καθολική Εκκλησία. Και λέει, τους και μετά πάει και στο Δία. Τους το είπαν, λέει, σε ομιλία, ας πούμε, ότι λέει δεν είναι κακό πράγμα, λέει. Και μάλιστα με λέει και μείνεσαι, λέει, και στενόμυαλος, με είπε εμένα. Τι αίρεση είναι αυτή? Και για τους Ιεχωβάδες δεν λένε καλά πράγματα, δεν λένε? Και για τους Προτεστάντες τι δεν λένε? Καλά πράγματα δεν λένε και αυτοί? Και όμως είναι φοβερή καταστροφή. Φοβερότητα καταστροφή. Θα τα αναλύσουμε σιγά σιγά. Ο διάβολος, να ξέρετε, αυτό κάνει. Δεν αναιρεί πλήρως την αλήθεια, αλλά τι κάνει? Εισάγει και το ψέμα μαζί με την αλήθεια. Αυτή είναι η νοθεία. Έτσι όπως πας, παίρνεις ένα τρόφιμο και λες τι ωραίο καφές, και μέσα έχει και εμβρικά κύτταρα, εμβρικά από εκτρωμένα έμβρια. Όπως κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, έτσι η είδηση αυτή, δεν είναι δική μου. Και το συχαίνεσαι μετά. Όταν το μάθεις αυτό το πράγμα, βέβαια, δεν θα το κάνεις, δεν μπορεί να το πιεις μετά. Λοιπόν, αυτή είναι νοθεία. Αυτό κάνει ο διάβολος. Αυτό κάνει ο διάβολος. Σου σερβίρει το καλό μαζί με το κακό. Δείτε, όχι να μην δείτε. Η τηλεόραση τι κάνει? Αυτό ακριβώς κάνει. Πας να δεις μια ταινία, σου λέει δεν έχει τίποτα. Και έχει τα πάντα. Αλλά στα σερβίρει με τέτοιο τρόπο, έχει ανακατεμένο το καλό με το κακό και σε διαφθείρει. Αυτή είναι η πλατφόρμα του διαβόλου, ξεκάθαρα. Και αν δεν πεις ένα όχι αποφασιστικό, θα του κάνεις τη δουλειά μια χαρά. Σε ξεγελάει μια χαρά. Καταλάβατε? Λέει και καλά και κακά. Άλλο. Ναι. Είπατε, Γέροντα, ότι μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας, ο Θεός επέτρεψε το διάβολο, τον πονηρό, να γίνει ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου. Γιατί το έκανε αυτό, με ποιο σκοπό? Πάντα ο Θεός ενεργεί με καλό σκοπό. Ποιος ήταν ο σκοπός που τον άφησε για να γίνει αυτό? Γιατί εμείς είμαστε κανονικά οι κυριαρχοί, αλλά εμείς υποταχθήκαμε σε αυτόν, στον πονηρό. Δεν μας έδωσε ο Κύριος την εξουσία? Όταν μας έπλασε την έκτη μέρα τον άνθρωπο, έτσι, την τελευταία ημέρα, αφού έπλασε όλα τα άλλα. Έπλασε τη γη, τους πλανήτες, το σύμπαν ολόκληρο, τα ζώα, τα φυτά. Και λένε οι Άγιοι Πατέρες ένα πολύ ωραίο, λέει, όπως ετοίμασε το παλάτι και όπως ένα πριγκιπόπουλο το έβαλε μέσα στο παλάτι, έτσι έβαλε τον άνθρωπο μέσα στο σύμπαν. Τόση ήταν η αγάπη του Θεού. Σαν πριγκιπόπουλο μας έβαλε μέσα στο παλάτι. Για να κάνουμε διαχείριση, έτσι, του παλατιού. Γι' αυτό και ο Αδάμ έδινε εντολές στα ζώα. Και ονόματα το γράφει μέσα εκεί. Είμαστε θεοί για τα ζώα. Ο άνθρωπος για τα ζώα είναι Θεός, είναι Κύριος. Έτσι. Λοιπόν, και για την κτήση, την άλογη. Αλλά ο άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε. Παρασυνευλήθη της κτήνησης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ενώ ήταν σε τόση τιμή ο άνθρωπος, πλασμένος λέει να κυριαρχήσει στην άλογη κτήση, ουσινίκε. Δεν το κατάλαβε, δεν θέλησε να το δεχτεί, δεν θέλησε να το... μάλλον δεν τίμησε και δεν ευγνωμόνησε, δεν ευχαρίστησε, δεν δόξασε στο Θεό για αυτή την τιμή και παρασυνευλήθη, ομοιώθηκε με τα άλογα ζώα, κυλίστηκε στο χώμα, στην αμαρτία και έγινε όμοιος με τα άλογα ζώα. Και τα ζώα μετά επαναστάτησαν εναντίον του Κυρίου τους, έτσι, εναντίον του ανθρώπου, αγρίεψαν και τα ζώα μετά εναντίον μας. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση, μισό λεπτό και θα σου πω, θα σου δώσω το λόγο, ήτανε που έδωσε, ας το πούμε, στον Θεό αυτή, θα λέγαμε, την αφορμή να
αφήσει τον διάβολο να κυριαρχήσει, γιατί εμείς το θέλαμε να κυριαρχήσει. Εμείς υποταχτήκαμε σε αυτόν και εμείς που είμαστε οι κύριοι, υποταχτήκαμε σε αυτόν. Εμείς του τα δώσαμε δηλαδή. Με την ελεύθερη κίνηση που κάναμε να του υπακούσουμε στον παράδεισο, έτσι του εκχωρήσαμε και την κυριαρχία μας. Όπως όταν έχεις ένα χωράφι και αφήνεις να στο καταπατήσουν. Μετά φεύγει αυτός. Που στο καταπάτησε δεν φεύγει. Δικό μας ήταν το χωράφι. Όλος ο κόσμος, έτσι. Ο Θεός τον έδωσε σε εμάς. Αλλά εμείς τι κάναμε. Τον εκχωρήσαμε στον πονηρό. Γι' αυτό λέει ο Θεός το παραχώρησε. Το παραχώρησε διότι μας έκανε ελεύθερους. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Να συμπληρώσω την ερώτηση. Ναι. Ο Θεός το ήξερε ότι θα το καταπατήσουμε από την αρχή, πριν μας φτιάξει. Δεν το ήξερε, αφού είναι παντογνώστης. Οπότε, γιατί το έκανε? Γιατί μας έπλασε? Δεν ήξερε ότι θα δημιουργηθεί όλος. Ήξερε και τη σωτηρία μετά όμως. Πόσους από εμάς όμως θα οδηγηθούν στη σωτηρία? Δηλαδή, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά έτσι πως δείχνουν τα πράγματα. Όσοι θέλουν, όσοι θέλουν μπορούν. Οι άλλοι που δεν θα σου, δηλαδή θα γινόντουσαν αφορμή και αιτία ο Θεός να μην δείξει την αγάπη Του, να ματαιώσει την αγάπη Του. Γιατί ο Θεός έπλασε τον κόσμο και τον άνθρωπο? Για να μας κάνει μετόχους στην άπειρη μακαριότητά Του, για να μας κάνει Θεός κατά χάρη. Εμείς δεν το θελήσαμε, κάποιοι από εμάς, αλλά αυτό τι, θα κάνει το Θεό να μην δείξει την αγάπη Του? Ο Θεός ήξερε ότι ο διάβολος θα γίνει ο πονηρός, δεν ήξερε? Τα πάντα, γιατί για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Είναι όλα ανοιχτά μπροστά Του. Δεν ήξερε. Αλλά αυτό δεν έπρεπε να γίνει αφορμή ο Θεός να μην δείξει την αγάπη Του? Γιατί από αγάπη έπλασε τον κόσμο και όλους εμάς. Πάντα θέλω να ρωτήσω, είπατε ότι ο Χριστός είπε να μην κόψουμε τα ζυζάνια, μήπως και μετανοήσουνε. Θέλω να κάνω την ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι κάποιοι από αυτούς μετανοούν, αλλά κάποιους που συμβούλεψαν, που ήταν καλοί χριστιανοί και έγιναν αιρετικοί και τελικά εκείνοι έχασαν την ψυχή τους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, ας πούμε, μετανόησε ο αιρετικός, αλλά κάποιοι άλλοι που βρέθηκαν στον δρόμο τους έχασαν την ψυχή τους. Που παρασύρθηκαν από αυτούς. Και αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μετανοήσουν. Όπως μετανόησαν οι αρχαίοι αιρετικοί, έτσι, οι αιρεστιάρχες, πιο σωστά, έτσι και οι οπαδοί τους θα μπορούν και αυτοί να μετανοήσουν, γιατί και αυτοί δεν είναι άβουλα πρόβατα, έτσι, άβουλα, άλογα πρόβατα, άλογα όντα, έχουν και αυτά λογική και μπορούν και αυτά να δουν το λάθος τους. Τι θα πει παρασύρθηκα, παρασύρθηκες, αλλά δεν έχασες τη λογική σου και την κριτική σου ικανότητα και μπορείς να μετανοήσεις. Όπως βλέπουμε και σήμερα, πάρα πολλοί άνθρωποι, παρόλο που υπάρχουν οι αιρέσεις, χιλιάδες αιρέσεις, μετανοούνε, βρίσκουν το δρόμο. Έτσι, και είναι δόξα τω Θεώ που συμβαίνει αυτό, είναι αφορμή δοξολογίας και χαράς. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.